ψήφισμα! Έλληνες ξυπνάτε! Σας φάω και ελώνουν! 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 Έλληνες ξυπνάτε! Φύλανε τα μάτ σε άπλους πολίτες! Φύλανε τα μάτ σε άπλους πολίτες!
κοιτάτε, φραγούδουν την Ελλάδα. Έλληνες κοιτάτε, φραγούδουν την Ελλάδα. Σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Σέγγεν 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 σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Σημίτη, δεν κάνεις για πρωθυπουργός άτολμος γελίος και δήλος. Στείλανε τα ΜΑΤ σε όπλους πολίτες. Στείλανε τα ΜΑΤ σε όπλους πολίτες. Στείλανε τα ΜΑΤ σε όπλους πολίτες. Με πήρε στο προσωπικό μου τηλέφωνο ο πρωθυπουργός, ο κύριος Σημίτης. Μόλις μίλησα μαζί του. Λοιπόν, επειδή μας αγαπάει λέει πάρα πολύ, μας προσκαλεί όλους για νυχτερινό καφέ στο σπίτι του. Θέλετε να πάμε? Ναι! Πολύ ωραία. Πάμε για το σπίτι του πρωθυπουργού για καφέ, παιδιά, όλοι μαζί. Σου ερχόμαστε. Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρός. Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρός. Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρέος. Σημίτη, ρωτάμε. Σώμα σας. Άντε να μην νομίζουν κιόλας ότι τους μισούμε. Άντε. Ρωτάμε αν είσαι ευρέος. Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρέος. Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρέος. Να φτάσει εδώ, να φτάσει εδώ, σταματήστε όλοι. Λοιπόν, θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι. Θέλετε τη συνθήκη ΣΕΚΕ? Όχι. Θέλετε τη συνθήκη ΣΕΚΕ? Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! 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 ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη! 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 Κάτω η Χούντα του Σημίτη! 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 Κάτω! Σημίτη, ρωτάμε αν είσαι ευρέος! 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 Στείλανε τα ΜΑΤ σε όπλους πολίτες, στείλανε τα ΜΑΤ
τους πολίτες, στείλανε τα ΜΑΤ σε άοπλους πολίτες, στείλανε τα ΜΑΤ σε άοπλους πολίτες. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Θέλουμε σημαία την ελληνική. Και όχι τη σειρά την εβραϊκή. Διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Τι σέγγε να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Βασίλη, έλα εδώ το παραδείγμα. Πού είσαι, Βασίλη? Πάρ' τον κύριο από τον πατέρα. Ούτως. Τον εδώ. Πάρ' τον. Επισόδια πίσω, επεισόδια. Επεισόδια. Επεισόδια πίσω. Τι συμβαίνει πίσω? Προχωράμε. Εδώ κύριε, κανάλια, σας παρακαλώ. Εδώ κύριε, σας παρακαλώ, θέλω να καταγγείλω κάτι. Μας απειλούν συνέχεια τα ιδιαίτερα αυτός ο κύριος εδώ που είναι. Εδώ, αυτός ο κύριος, εδώ. Ανοίξτε παιδιά, αυτός εδώ. Μας απειλεί συνέχεια, θα μας τυπίζει. Αυτός εδώ και ηρωνεύεται συνέχεια. Προχωράμε, παιδιά, μας απειλεί ο κύριος. Προχωράμε. Πίσας, Προχώρα τη μήνα καθόλου. Στείλανε τα ΜΑΤ σε άοπλους πολίτες. 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 Let's go! 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 Let's
έδωσε το δικαίωμα να περιμένετε. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να περιμένετε. Το δικαίωμα που κουσάτε μπορείτε. Κάτω! Σας παρακαλώ κύριε. Τόση ώρα τραβάω, τώρα πήρατε χαμπάρι. Κατάλαβες. Απαγορεύεται το Σύνταγμα. Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν καταλάβατε. Εσείς καταλαβαίνετε. Εσείς καταλαβαίνετε. Όχι, δεν έχετε δικαίωμα. Δεν έχετε δικαίωμα. Όταν δεν σας κάνω τίποτα, όχι, όταν δεν σας κάνω τίποτα, δεν μπορείτε να με ζουμάρετε εσείς. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ τραβάω γενικά πλάνα. Το καταλάβατε. Θέλω να σου πω κάτι, δυο κουβεντούλες, μισό λεπτό. Έλα, από εδώ έλα. Δημοψήφισμα, εδώ. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα. Εδώ. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα! Ένα νέτα μας σε όπλους πολίτες! 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 Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. 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 Θέλουμε. Έξω οι προβότες από την αστυνομία! Έξω οι προβότες από την αστυνομία! Όλοι κοντά μου, παιδιά, όλοι κοντά μου, απειλούν. Με απειλούν ότι θα με συλλάβουν και θα με χτυπήσουν πάλι. Όλους θα συλλάβουν, όλοι, όλοι, όλοι. Έσχος, 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 έσχος. Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι εδώ μαζί μου, γύρω μου. Ελάτε, προχωράμε μπροστά. Κάτω τα χέρια από το πατέρα Μάξιμο. 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 Άκρη πολέμου. Άκρη. Από τον άκτηγό μας. Κάτω τα χέρια από τον άκτηγό μας. Κάτω τα χέρια από τον άκτηγό μας. Όταν τα ράσα γίνονται σημαία, τότε η μύτη είναι βέβαια. Όταν τα ράσα γίνονται σημαία, τότε η μύτη είναι βέβαια. Όταν τα ράσα
βοήθεια του Θεού, της υπερευλογημένης μας Παναγίας, με οδηγό το Τίμιο και Ζωτιό μας Σταυρό και με τις προσευχές όλων των πνευματικών μας πατέρων, αλλά και με τις προσευχές και τη συμπαράσταση και τη βοήθεια με τη δική σας αγάπη, έφτασε και η σημερινή μας πορεία, η ειρηνική και φιλιρηνική και φιλήσυχη πορεία μας στο τέλος. Για άλλη μια φορά η αστυνομία και τα ΜΑΤ αποδείχθηκαν τραμπούκι, αποδείχθηκαν ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα, ότι δεν είναι παιδιά της Ελλάδος, ότι δεν είναι παιδιά της δημοκρατίας, αλλά ότι είναι παιδιά μιας ούντας, ότι είναι παιδιά τα οποία πάνω απ' όλα έχουν το χρήμα ή έχουν τα συμφέροντά τους ή έχουν τις φιλοδοξίες τους και ότι είναι πληρωμένοι μισθοφόροι για να χτυπάνε και να απειλούν άοπλους πολίτες. Επανειλημμένες φορές εσείς ήδη ήρθατε και μου είπατε στην πορεία μας ότι τα ΜΑΤ μας απειλούν να μας τυπήσουν. Μου το είπατε, ναι ή όχι? Λοιπόν, αυτά είναι τα ΜΑΤ και η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία. Ντροπή σας και έσχος σας! Έσχος! 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 Το ίδιο έκανα και στην ταπεινότητά μου. Εκείνος ένας από τα ΜΑΤ, όχι όλοι, έτσι. Ένας, εμένα προσωπικά με απείλησε μόνο ένας. Κανένα άλλος, για να είμαστε, ξέρετε, ότι αγαπώ την αντικειμενικότητα και την αλήθεια. Εμένα προσωπικά δεν με απείλησε κανένας από τα ΜΑΤ, προσωπικά. Μόνο ένας, εκείνος που σας έδειξα, και αυτόν που πήρε η κάμερα και που θα τον δείτε αύριο όλοι στις 3 η ώρα στη τηλεόραση, στη τηλετόρα. Αύριο 3 η ώρα, μαζί με όλα τα άλλα γεγονότα και περιστατικά, και όλες τις εβδομάδες, θα δείτε αύριο 3 η ώρα στην εκπομπή μου. Στην εκπομπή μου 3 η ώρα, που είναι κάθε Σάββατο στην τηλετόρα, θα δείτε λοιπόν όλα τα γεγονότα και αυτόν τον άναντρο αστιφύλακα των ΜΑΤ, ο οποίος με απείλησε μπροστά σε δεκάδες από εσάς και υπάρχουν μάρτυρες και με έβρισε κιόλας. Λοιπόν, δεν πειράζει παιδιά. Επίσης, με απείλησαν ο διοικητής τους μάλλον, ο διοικητής των ΜΑΤ, όχι διοικητής αστυνομίας, ότι θα με κλείσουν μέσα. Θα με πάρουν, λέει, αυτόφορο σήμερα και θα με κλείσουν μέσα. Για άλλη μια φορά, βλέπετε ότι ψάχνουνε να βρουν αφορμή για να με χτυπήσουνε και να με κλείσουνε μέσα. Δεν μπορούν να σηκώσουν αυτοί οι κύριοι και να καταλάβουνε ότι ένας καλόγερος, ο πατήρ Μάξιμος, και ένας άλλος καλόγιος, ο πατήρ Νεκτάριος, δημιουργούν τόσο θόρυβο στην Αθήνα και έχουν κάνει ανάστατη όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν. Βλέπετε τι αστείοι που είναι, τι αστείοι. Για 300 άτομα, ειρηνικό, φιλήσικα, με παιδιά μέσα και γέρους και ηλικιωμένους, στέλνουν τόσες δημιουργίες στον ΜΑΤ και μας απειλούν συνέχεια και μας προκαλούν να μας τυπήσουν. Σκεφτείτε να δείτε μέχρι πού φτάνει η ανεσχυτία τους και η πρόκλησή τους. Δεν πειράζει όμως, ας τολμήσουνε να μας κάνουν ό,τι θέλουνε. Ας τολμήσουν, αν μπορούν, ας τολμήσουνε. Και να σας τυπήσουν ή και να με χτυπήσουνε. Τώρα ειδοποιούν τον εισαγγελέα, όπως με πληροφόρησαν. Ειδοποιούν τον εισαγγελέα, λέει, για να με πάνε μέσα στο φόρο. Λοιπόν, προσέξτε, ακούστε να δείτε, κατηγορία που με απευθύνουνε. Επειδή, λέει, τους είπα αλήτες. Φυσικά θα τους πω, και μόνο αλήτες θα τους πω. Όταν μας απειλούν και όταν σας απειλούν και όταν με θίγουν και με προσβάλλουν και με απειλούν θα με τυπήσουνε, φυσικά και θα τους πω αλήτες. Και όχι μόνο αλήτες, αλλά και ό,τι άλλο χρειαστεί. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, δεν φεύγω, δεν τους φοβάμαι, δεν σας φοβάμαι κύριοι, δεν σας φοβάμαι, ελάτε να με συλλάβετε.
αν έχετε το θάρρος και την δύναμη και την λεβεδιά και την παλικαριά, ελάτε να με συλλάβετε. Ελάτε. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής. Θα με ξανακάνετε, θα με ξανακάνετε για άλλη μια φορά ακόμα ήρωα. Για άλλη μια φορά θα με ξανακάνετε ήρωα. Ελάτε. Ελάτε κύριε μας. Ελάτε να με συλλάβετε, εδώ είμαι. Ελάτε αν έχετε το θάρρος, ελάτε να με συλλάβετε. Ελάτε, μπορείτε. Ελάτε. Εδώ είμαι. Εντάξει. Τρεις ώρα έχουμε πορεία, πάτε. Τρεις ώρα τη νύχτα. Λοιπόν. Χθες κάναμε. Πες το πάτε. Όλοι μαζί. Δεν σταματήσαμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Το αγώνα. Για 7η μέρα περάσαμε την 12η βραδινή και μπήκαμε στην 7η μέρα. Αύριο είναι η 7η μέρα της ειρηνικής και φιλήσυχης διαμαρτυρίας μας. Όχι, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, επαόριστο αυτή την δίκαιη διαμαρτυρία μας κατά της καταπτής της συνθήκης του Σέγγεν. Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Τα κανάλια συνέχεια δείχνουνε, είδατε σήμερα πόσα έδειξε το Sky, 20 λεπτά. Είχα ζωντανή σύνδεση στο στούντιο του Sky και βγήκα ζωντανά στον αέρα και έδειχναν 20 λεπτά σκηνές από τα γεγονότα τα χρυσινά. Τώρα τα κανάλια όλα έφυγαν για να πάνε να μοντάρουνε όλα αυτά που τράβηξαν και να ξαναδείξουν πάλι τα γεγονότα, να ξαναδείξουν το έσχος της ελληνικής μας αστυνομίας και των ΜΑΤ που ακολουθούν φιλήσυχους πολίτες και τους προκαλούν και τους απειλούν ότι θα τους χτυπήσουν. Λοιπόν, ο κόσμος έχει γνώμη, τους βλέπει, τους ακούει, τα βλέπει όλο και τα ακούει και κρίνει. Λοιπόν, και φυσικά όπως μάθαμε, ακόμα και η ευρωπαϊκή τηλεόραση δείχνει όλα αυτά τα γεγονότα στην Ευρώπη. Έφτασε λοιπόν η φωνή μας και στην Ευρώπη και σε λίγο θα φτάσει και σε όλο τον κόσμο. Θα μείνουμε εδώ το βράδυ. Θα μείνουμε εδώ το βράδυ, πάτερ. Θα μείνουμε εδώ το βράδυ, πάτερ. Λοιπόν. Θα μείνουμε εδώ, πάτε, σήμερα. Θα ξαναδείξουμε εδώ. Εδώ θα ξαναδείξουμε εδώ, Βασίλη. Τι είναι αυτά που πάρεις. Λοιπόν, σας άρεσε η πόρτα μας. Βγάλαμε και μια βορτίτσα, τα παιδιά εδώ των ΜΑΤ και της αστυνομίας να ξεμουδιάσουνε. Έτσι κάθονται συνέχεια όλη μέρα. Και μουδιάσανε λοιπόν, τους πήραμε μια βορτίτσα, να τους ξεμουδιάσαμε. Και όπως είδατε, δεν είναι και τόσο καλά γυμνασμένοι, τους είδατε. Κουραστήκανε, βγάζανε τις περικεφαλές τους, τα κράνη τους, τις ασπίδες αφήνανε κάτω, ριψάσπιδες, καπνίζανε, τραγουδούσανε, γελούσανε. Κατά τα άλλα ήταν για να μας χτυπήσουν. Και όπως βλέπετε δεν μπορούσαν να προχωρέσουν, πηγαίνανε έτσι σαν μεθυσμένοι. Σιγά, πιάστε πάτε. Σαν μεθυσμένοι πηγαίνανε. Αυτή είναι. Αυτά είναι τα παιδιά, τα εκπαιδευμένα παιδιά. Κάναμε 2 ώρες πορεία, 3 ώρες πορεία και παραδώσανε, δεν μπορούσαν να προχωρέσουν. Τους είδατε όλοι σας, μάρτυρες, έχουμε και βίντεο που βγάλανε τα κράνη τους εν ώρα υπηρεσίας, αφήσανε κάτω στις ασπίδες τους και προχωρούσαν τρικλίζοντας εκεί πέρα. Λοιπόν, δικαιολογημένα λοιπόν, έστω τους βγάλαμε στο λιγάκι να κάνουμε μια βορτίτσα. Λοιπόν, αργότερα πάλι θα τους ξαναβγάλουμε μια βορτίτσα, να πάμε πάλι έτσι κάπου εδώ κοντά, γιατί σε λίγο θα πάνε για ύπνο τα παιδιά τα περισσότερα, οπότε να τους ταρακουνήσουν πάλι λιγάκι, να έτσι να νομίζουν ότι... Τους θυμόμαστε. Λοιπόν, παιδιά μου, νομίζω ότι... Θέλετε ακόμη, παιδιά, να προχωρήσουμε. Δεν κουραστήκατε. Ρε, παιδιά, με συγχωρείτε. Είσαστε άδικοι.
Είσαστε άδικοι. Δεν σκέφτεστε τα παιδιά τα κτεμένα τα μάτ που δεν μπορούν άλλο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Πού είναι η αγάπη σας χριστιανική. Τα παιδιά δεν μπορούν ούτε όχι να προχωρήσουν. Καθήμενε, θα τους τραβάμε μαζί μας. Θα τους τραβάμε και ελάτε παιδιά, ελάτε μας φρουράτε. Τραβούμε. Δεν είστε άδικοι. Δεν είστε άδικοι. Όλοι μαζί προσευχούλα, παιδιά, να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας και την Παναγία μας και όλους τους Αγίους μας που για άλλη μια φορά μας έδωσαν και το κουράγιο και τη δύναμη και την πίστη και την ελπίδα να συνεχίσουμε αυτό το δίκαιο αγώνα μας. Όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδίας τον Θεό και την Παναγία και να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν και τις υπόλοιπες μέρες να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να μας απαλλάξουν γρήγορα από όλα αυτά τα αδεινά και από όλες αυτές τις φοβερές καταστάσεις και από τη χούντα αυτή που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή που αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έτσι είναι, δεν ρωτάται ελληνικός λαός. Δεν υπολογίζει τη γνώμη του ελληνικού λαού, αλλά ό,τι αποφασίσουν, κάνουν αυτοί οι κύριοι. Όλοι μαζί λοιπόν. Ειδοποιηθείτε όλοι, ειδοποιήστε όλο τον κόσμο το δικό μας και θα σας ενημερώσει ο Παντή Νεκτάριος τι θα κάνετε. Πάρτε τηλέφωνο στα γραφεία του συλλόγου μας, θα έχει μήνυμα στην τηλεφωνητή, αν δεν είναι κάποιος εκεί, ότι με έχουν συλλάβει. Και
κινητοποιηθείτε αμέσως όλοι και θα επικοινωνήσετε με τον πατέρα Νεκτάριο να σας πει τι θα κάνετε. Έχω να ενημερώσει τον πατέρα Νεκτάριο και θα σας πει ο κύριος τι ακριβώς θα κάνετε.